Η διερεύνηση της υπόθεσης θα γίνει από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Από την αυτοψία που έγινε από το λιμενικό δεν παρατηρήθηκε ρήπανση στη θάλασσα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη ανέλκυση τμήματων του αεροσκάφους, κάτι που αναμένεται να γίνει έπειτα από απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Πάμε τώρα να δούμε μερικές άγνωστες πτυχές για τις συνθήκες της μοιραίας πτήσης. Ο Μάνος Δασκαλάκης είναι κοντά μου για να δούμε περισσότερα και αναφορικά με τα σενάρια που εξετάζονται. Καλησπέρα, Μάνο. Για μια μοιραία πτήση, από τη στιγμή που μιλάμε για έναν άνθρωπο νεκρό. Εμείς απόψε θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε, να δώσουμε κάποιες άγνωστες πτυχές αυτής της πτήσης. Βεβαίως και δεν είμαστε ειδικοί. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για να μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν. Μπορούμε λοιπόν με βάση τα στοιχεία από το Fly Radar να δούμε πώς κινήθηκε το συγκεκριμένο αεροσκάφος τύπου Pilatus PS6. Τροχοδρομή λοιπόν, από τον παράλληλο τροχόδρομο, μπαίνει στον 09 και απογειώνεται. Περίπου στο ύψος του κακού όρους εκπέμπει Mayday, δηλαδή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνει μία στροφή πάνω από την περιοχή του Κοκκίνη και πέφτει στο ύψος του κακού όρους ανάμεσα στην παραλία του Αρίνα και το Τομπρούκ. Βλέπουμε αυτή την πτήση όπως αυτή εξελίσσεται. Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτής της πτήσης φαίνεται ότι ο άνθρωπος που εκείνη την ώρα κάθεται στο χειριστήριο είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει την διαδικασία. Και γιατί το λέμε αυτό? Το αεροσκάφος, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προσπαθεί να μπει στην τελική ευθεία για προσγείωση στον στο διάδρομο του Ηρακλείου, όμως δεν τα καταφέρνει. Εδώ βεβαίως φαίνεται και μια διαδικασία προσθαλάσσωσης από το χειριστή, άρα αυτό δηλώνει μια σχετική εμπειρία. Και γιατί το λέμε αυτό? Και επιτυχής προσθαλάσσωση, με την έννοια ότι κατέληξε στο νερό σε οριζόντια θέση και όχι σε κάθετη. Ακριβώς. Τι γίνεται λοιπόν? Αν είχε χαθεί απόλυτα ο έλεγχος στο αεροσκάφος από την πρώτη στιγμή, φαίνεται ότι δεν θα κατάφερνε να φτάσει ούτε αυτό το τετράλεπτο, δηλαδή πάνω από το Κοκκίνη Χάνι. Θα έπεφτε στη θάλασσα με τη μύτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλάμε ότι εκείνη την ώρα έχει αναπτύξει 70 κόμβους, δηλαδή θα το πω πολύ απλά, περίπου 130 με 140 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αν εκείνη τη στιγμή υπάρξει πρόσκρουση, ο θάνατος θα είναι ακαριαίος και για τους δύο. Αυτή η κίνηση λοιπόν φαίνεται ότι έσωσε τον έναν εκ των δύο χειριστών. Τώρα, αυτό που τίθεται σαν ερωτηματικό, Κατερίνα, είναι ο νεαρός άντρας ήταν εξ αρχής ο χειριστής του αεροσκάφους ή άλλαξε στην πορεία. Αυτό βεβαίως θα το απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες αλλά και η ίδια η κατάθεσή του. Τι όμως φαίνεται εδώ, και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται μία κίνηση ενός αεροσκάφους πάνω από το αεροπλάνο, πάνω από το Ηράκλειο. Φαίνεται το Mayday, δηλαδή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περίπου 4 λεπτά διαρκεί όλο αυτό μέχρι την πτώση και την προσπάθεια προσθαλάσσωσης. Και το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα μπορούσε να κάνει. Εδώ έχουμε δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι να πρόκειται για έναν χειριστή που υπέστη ένα λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αεροσκάφους και ο δεύτερος να επιχειρήσει να ανακτήσει τον έλεγχο. Και η δεύτερη εκδοχή είναι να υπάρχει μηχανικό πρόβλημα στο αεροσκάφος και παράλληλα, δυστυχώς είναι αυτές οι συγκυρίες, να έχουμε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο στον έναν εκ των δύο χειριστών. Άρα εδώ έχουμε δύο εκδοχές που πρέπει να αναλυθούν και να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχει μαύρο κουτί που δίνει απαντήσεις και για αυτού του τύπου τα αεροσκάφη? Όλα τα αεροσκάφη του μαύρου κουτί που θα μπορούσαν να δώσουν. Ωστόσο, εδώ πέρα, με βάση τα στοιχεία από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, φαίνεται ότι μέσα στα 4-7 λεπτά η επικοινωνία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου είναι πολύ περιορισμένη, καθώς προσπαθεί ο χειριστής να επαναφέρει τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του με λιποθυμικό επεισόδιο. Και η κίνηση του αεροσκάφους θα μπορούσε, αυτό ίσως να είναι και ένα κομμάτι της εμπειρίας του ίδιου του χειριστή, θα μπορούσε να υπάρξει η εξής κίνηση. Δηλαδή, είτε το αεροσκάφος να κάνει πιο γρήγορη στροφή και να προσπαθήσει να προσγειωθεί σε μία από τις δύο παραλίες που βρίσκονται μία ανάσα από το αεροδρόμιο, δηλαδή είτε στην παραλία του Αρίνα είτε στην παραλία του Τομπρούκ. Αυτό μπορεί να γίνει, το έχουμε δει και στο εξωτερικό, είτε να ζητήσει έκτακτη προσγείωση στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και βεβαίως έχοντας ληφθεί μέτρα για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πάντως, η κίνηση του μικρού αεροσκάφους φαίνεται ότι είναι μία κίνηση από έναν άνθρωπο που γνωρίζει και προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο το αεροσκάφος. Και ένα ερώτημα που τίθεται είναι ότι μέχρι το Κοκκίνη Χάνι ενδεχομένως εδώ να έχασε πολύτιμο χρόνο ο πιλότος, όμως εμείς δεν είμαστε ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες είναι αυτοί που θα απαντήσουν.